Καλημέρα και από μένα. Αν και τη μεγάλη επιτόπιση την έκανε ο κύριος Λαζόπουλος το καλοκαίρι. Και τον ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια. Εγώ έχω να σας πω ότι η χρονιά με αγώνα δρόμου ξεκίνησε με το Διεθνές Δίκτυο Αρχείου Δράματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Πατρών και ακολουθεί στο σχεδιασμό μας η παράσταση του Κωνσταντίνου Μπέλα στο Β' Αρχείο Δράματος 25 με 29 Σεπτεμβρίου οι γριές που μαζεύονται στο κοινό. Κατόπιν συνεννόησης, η θεματική της φετινής χρονιάς θα είναι η γυναίκα. Οπότε θέλουμε να οργανώσουμε και τις παραστάσεις μας και τα εργαστηριά μας με βάση αυτή τη θεματική. Λοιπόν, η πρώτη μας παράσταση θα είναι η παιδική σκηνή, η οποία θα ξεκινήσει 6 Οκτωβρίου και θα είναι ένα έργο που λέγεται «Αγαπητέ μου Τσάλι, καλά Χριστούγεννα» της Σοφιάνας Θεοφάνους. Ένα έργο που έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού και Εφηβικού Έργου. Θα συμβεί σε συγκεκριμένη σύμφα κάλα. Θα ακολουθεί στην κεντρική σκηνή με το έργο του Δημήτρη Κιχαΐδη και Ελένης Καπιαρά στη σκηνοθεσία Ελευθερίας Μαυραγάνη με δύναμη από την Φυσιά. Επίσης με θέμα τη γυναίκα. Ακολούθως στα εργαστήριά μας θα έχουμε την ίδια θεματική και την ίδια ενασχόληση. Κοίτα συμφωνιάζουσες. Καλά προφανώς και αυτό, αλλά την ίδια συνέδωσες εσύ, δεν είναι εμάς, δεν τόσο όλοι. Οπότε σχεδιάζονται τα εργαστήριά μας και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν και σε ενήλικες πολίτες, αλλά και σε φίβους. Και ανοίγοντας και την αρχική σκηνή με τη βοήθεια του κ. Λαζόπουλου, να δώσουμε μία άλλη φορά στο θέατρο, μία επιπλέον φορά στο θέατρο. Καταφέραμε μέσα σε ένα μήνα να κάνουμε αυτό που δεν γινόταν να γίνει. Το θέατρο θα λειτουργήσει βάσει προγραμματισμού όπως έκανε τόσο χρόνια. 6 Οκτωβρίου θα έχουμε πρεμιέρα της παιδικής σκηνής και 5 Δεκέμβρη της κεντρικής σκηνής. Επίσης, ετοιμάζουμε και την εναλλακτική σκηνή, η οποία ακόμα την ψάχνουμε γιατί δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Αλλά ναι, τη λεγόμενη πειραματική θα την ονομάσουμε εναλλακτική και θα έρθει με φόρα και εκείνη, ψάχνοντας και εναλλακτικούς χώρους, γιατί αυτό που λέμε εναλλακτική, να προχωρήσει και εκεί. Επίσης, έχουμε προετοιμάσει, ας πούμε, τη μετάκληση παραστάσεων, σπουδαίων παραστάσεων, που θέλουμε να έρθουν εδώ. Ένας χώρος που μας θα τον φέρουν περισσότερο. Αν είχαμε ένα χώρο, θα ήμασταν πολύ πιο ελεύθεροι. Προς το παρόν, τρέχουμε. Θέλω να πω ότι αυτό το χώρο έχω έρθει σε επαφή. Δεν σ' ακούνε. Για αυτό το χώρο έχω έρθει σε επαφή. Δεν χρειάζεται. Παράγονται να μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά πέρα από το Δήμο. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να προχωρήσουμε αυτά τα συμπεριφορά. Θα καθυστερήσουν πάρα πολύ. Και δεν έχει λογική να καθυστερούν τα πράγματα. Για μένα σημαντικό είναι να αναφέρω γιατί πρέπει να ανακοινωθεί στα πολιτικά μέσα ότι 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου έχουν ανοιχτές ακροάσεις για ηθοποιούς εδώ στη Λάρισα. Το ίδιο θα συμβεί και στην Αθήνα, 24-25-26, στο Θεατροφέδο, αλλά επειδή από την Αθήνα έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις, θέλω να ξέρουν και οι άνθρωποι της πόλης και οι καλλιτέχνες της πόλης ότι επιδιώκουμε να τους δούμε
και να συμμετέχουν στην παράσταση. Γιατί δεν κλείσαμε το πλούσιο. Για το φεστιβάλ επιτάβλου, αλλά και για εγώ. Εγώ θα ήθελα να την παράσταση αυτή να την κάνουμε δωρεάν το εξωτικό. Δεν είναι το θέμα να πούν θεατές, να πούμε όσοι δούνε. Το θέμα είναι να έχει προγραμματική και μια παράσταση μέσα στο όρκο θέατρο. Είναι καλό έτσι, είναι. Πρέπει. Είναι ένα σινάδι με το... Για τις άλλες παράσεις. Έχει ενταχθεί δηλαδή στο φεστιβάλ και είναι ολοκληρώθηση. Δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς. Ξέρω ότι κάνει ο Βασίλης Μαγουλίου και θα έχει κι άλλες δυνάμεις. Θεσσαλικές.